Λοιπόν, η πρώτη συμβολική επίσκεψη του Πρόεδρου της Δημοκρατίας έγινε στην Αθήνα. Ακολούθως πήγε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις Βρυξέλλες, εκεί όπου μίλησε με Ευρωπαίους αξιωματούχους. Ακολούθως πήγε στην Αίγυπτο, εδώ στην περιοχή μας, σημαντική κομβική χώρα η Αίγυπτος, για τον ρόλο που διαδραματίζει και περιφερειακά αλλά και στον αραβικό κόσμο. Και τώρα το επόμενο σταθμός είναι η Γαλλία. Τι μπορεί να μας προσφέρει η Γαλλία? Υπάρχουν, φυσικά είναι ένα σημαντικό τάτος πυλώνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει όμως εκείνους τους μοχλούς πίεσης για την Τουρκία, για να κάνει, να βλύνει λίγο την αντιαλλαξία της. Οι σχέσεις Άγκυρας Παρισιού δεν είναι και οι καλύτερες, και αναμένουμε, κάποιος θα έλεγε ότι ίσως θα ήταν καλύτερο να πήγαινε σε άλλες χώρες όπως η Γερμανία, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου είναι και, από την, είναι και η εγκύτρια δύναμη βάσει των συμφωνίων του 60. Από την άλλη, χρειάζεται πάντως και η Κυπριακή Δημοκρατία ένα πυλώνα σταθερότητας, έτσι. Κάποιον ο οποίος να μην κινείται ανάλογα με τις όρεξεις των Τούρκων και ενδεχομένως αυτό να προσπαθεί να το βρει στο πρόσωπο της Γαλλίας υπό τον Εμμανουέλ Μακρόν. Να πούμε βεβαίως ότι όλα αυτά που συζητάμε είναι υπό την αίρεση των τουρκικών εκλογών στις 14 Μαΐου, όπου και το αποτέλεσμα είτε θα ενισχύσει τον Ταγίπ Ερντογάν και θα του δώσει ένα περιθώριο ακόμα, είτε θα αλλάξει διακυβέρνηση και θα φέρει τον Κιλιντσδάρογλου με τον συνασπισμό. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε αυτή την κουβέντα με τον νομικό, τον Γιώργο τον Κολοκασίδη. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Κολοκασίδη. Πώς αποκωδικοποιείτε εσείς την ανάγκη του Πρόεδρου να πάει στην Γαλλία? Είναι περισσότερο πολιτικό το εκτόπισμα της Γαλλίας που αναμένουμε βοήθεια? Είναι το στρατιωτικό ο ρόλος που αναλαμβάνει πλέον στην Ανατολική Μεσόγειο, ένα συνδυασμό των δύο? Είναι, θα έλεγα, όλα μαζί. Δηλαδή, η Γαλλία τηρεί μια έτσι στάση αυτόνομη έναντι των υπολείπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή ακόμη και τώρα στην κρίσιμη φάση του Ουκρανικού η Γαλλία μιλά για το όραμα της αυτονόμησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πρέπει να ακολουθούμε στα πάντα τους Αμερικανούς, το έχει πει. Άρα η Γαλλία όντως έχει ένα σημαντικό ρόλο να παίξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα μπορούσε σε σύγκριση με την πιο έτσι φιλοτουρκική προσέγγιση του ΝΑΤΟ, οι Ηνωμένες Πολιτείες ακόμη προσπαθούν να προσετεριστούν την Τουρκία, άρα είναι έτοιμοι να προσφέρουν προς την Τουρκία, η Γαλλία θα μπορούσε να ήταν ένα αντίπαλο δέος και θα ήταν μια χρήσιμη, σίγουρα πάρα πολύ χρήσιμη έναρξη μιας νέας πολιτικής για την Κύπρο. Το ζήτημα είναι τι πολιτική θα πουλήσουμε στους Γάλλους, δηλαδή τι θα τους πούμε ότι επιδιώκουμε. Διότι αυτή τη στιγμή ο κύριος Χριστοδουλίδης μιλά για έναρξη της διαπραγμάτευσης από εκεί που μείναμε και αναφέρεται, ουσιαστικά ρίχνει όλο τον βάρος στον διορισμό εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ευκαιρία όμως χάνεται για μια διόρθωση πολιτικής. Δηλαδή με την πάροδο του χρόνου ο Νίκος Χριστοδουλίδης εγκλωβίζεται στη συνέχιση της πολιτικής που ακολουθήσει και μέχρι σήμερα από τον πρόεδρο Αναστασιάδη. Δηλαδή στη συνέχιση της διαπραγμάτευσης από εκεί που ξεκίνησε το 2008 επί Χριστόφια, συνεχίστηκε επί Αναστασιάδη. Και τώρα, ενώ υπήρχαν κάποια ερωτηματικά στην αρχή της θητείας Χριστοδουλίδη, τώρα αυτό που βγαίνει είναι ότι θα υπάρξει συνέχεια. Και αυτό είναι ανησυχητικό. Ο κ. Χριστοδουλίδης έχει την ευκαιρία, επειδή θα έχει την προσοχή του Μακρόν για κάποια λεπτά ή κάποιο χρόνο, να του μιλήσει για μια διόρθωση της πορείας που ακολουθήθηκε μέχρι σήμερα και να του ζητήσει τη στήριξη, διότι χρειάζεται στήριξη για την διόρθωση πορείας. Αυτή την πρόθεση δεν την βλέπουμε. Δηλαδή περισσότερο η έμφαση πάει να αρχίσουν οι συνομιλίες από εκεί που έμειναν, και όταν το ζητάς αυτό επιμόνως, ουσιαστικά αφαιρείς από τον εαυτό σου το δικαίωμα να μιλήσεις για αλλαγή των θεμελίων της διαπραγμάτευσης. Δεν μπορείς να μιλήσεις για αλλαγή των αρχών, άρα θα συνεχίσεις από εκεί που έμεινες. Αυτό ενδέχεται να είναι καταστροφικό. Τι αίρισμα και τι εκτόπισμα μπορούν να έχουν οι Γάλλοι, κύριε Κολοκασίδη, στην περιοχή μας, ειδικότερα στην Κύπρο, όπου οι Βρετανοί θεωρούν ανέκαθεν ότι ο χώρος εδώ ελέγχεται από αυτούς, και μάλιστα μετά τα πρόσφατα γεγονότα στο Σουδάν η αξία των βάσεων για τους Βρετανούς έχει αναβαθμιστεί, βλέποντας την Κύπρο ως ένα χώρο που μπορεί να εκκαινώνουν τους πολίτες τους που βρίσκονται σε χώρες της Μέσης Ανατολής όπου διατρέχουν κίνδυνο. Σίγουρα καθημερινά
οι βάσεις αποδεικνύουν τη χρησιμότητά τους για τους Άγγλους. Αυτό όμως ισχύει για όλες τις χώρες που θέλουν να διαδραματίσουν ένα ρόλο στην περιοχή, δηλαδή η χρησιμότητα της Κύπρου. Και η Γαλλία σιωπηρά διατηρεί έναν ανταγωνισμό με τους Βρετανούς για την Ανατολική Μεσόγειο, θέλει να παίξει έναν ανεξάρτητο ρόλο. Άρα αυτό είναι ένα χαρτί που θα μπορούσαμε να παίξουμε με τους Γάλλους, δηλαδή να ενισχύσουμε τον ρόλο που θέλουν να έχουν στην Ανατολική Μεσόγειο. Επίσης είναι η άμυνα, όπου οι Γάλλοι έχουν μια ισχυρή αμυντική βιομηχανία και πρέπει να είναι ένα αέρισμα για την Κύπρο, διότι είναι μια πηγή προμηθειών που θα είναι αδιάλειπτη. Η αμερικανική πηγή τώρα ανοίγει και ενδεχομένως υπάρχουν ακόμη αμφιβολίες κατά πόσο θα μπορούσε όντως να υποκαταστήσει άλλες πηγές όπως τη ρωσική, διότι οι Αμερικανοί ακόμη έχουν προσκόμματα, δεν πρόκειται να μας δώσουν βαρύ οπλισμό, ακόμη μιλάμε για περίστροφα. Άρα και το αμυντικό ζήτημα είναι χρήσιμο για τους Γάλλους και βεβαίως το όραμα της Γαλλίας για μια αυτόνομη Ευρωπαϊκή Ένωση που και αυτό βολεύει την Κύπρο, δηλαδή μια αυτονόμηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης βολεύει την Κύπρο έναντι ας πούμε μιας καθαρά νατοϊκής πολιτικής, και αυτό θα μπορούσαμε να το ενισχύσουμε, να το δώσουμε στο Μακρόν έναντι κάποιων ανταλλαγμάτων ή κάποια στήριξη στο Κυπριακό. Άρα ότι υπάρχουν στοιχεία συγκλήσεων, σημεία συγκλήσεων, υπάρχουν. Το ζήτημα είναι τι ζητάς εσύ, και αυτό δεν είναι καθόλου σαφές, ή να το πούμε πιο καθαρά. Ουσιαστικά δεσμευόμαστε σε μια συνέχιση της πεπατημένης. Άρα το μόνο που ζητούμε από τον Μακρόν είναι κάντε ό,τι μπορείτε για να ξεκινήσει η διαπραγμάτευση. Μα όταν το λέμε αυτό σημαίνει πως είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε. Και τι βοήθεια να μας δώσουν οι Γάλλοι, κύριε Κολοκασίδη, την μια ώρα που βλέπουμε ειδήσεις που λένε ότι οι Ελληνοκύπροι πλέον πουλούν την περιουσία τους, τα ξενοδοχεία τους στην περίκληση Αμόχωστο, και πανηγυρίζουν μάλιστα οι Τούρκοι ότι αν αληθεύει αυτή η είδηση πρόκειται για εξαιρετικά νέα. Και υπάρχει και μάλιστα και μια γκρίζα ζώνη, δεν έχει διευκρινιστεί ακριβώς πώς έγινε αυτό, να μπήκε κάπου η σφραγίδα του κράτους. Μα βρήκα και εγώ κάπως έτσι πολύ περίεργη τη δήλωση, δεν έγινε καταχώρηση στο χτηματολόγιο, ως αν και αυτό είναι το μόνο ζήτημα. Αυτή και μόνο η δήλωση από πλευράς κυβέρνησης έδειξε το απαράσκευο και την έκπληξη της κυβέρνησης. Δεν είναι καθόλου έτοιμη η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει αυτά τα πράγματα, και είναι εδώ που χρειάζεται μια σφαιρική πολιτική, δηλαδή αν θα ακολουθήσεις μια μακροπρόθεσμη πολιτική αντοχής και αν θα επιχειρήσεις να αλλάξεις τα δεδομένα της διαπραγμάτευσης και να κάνεις μια διόρθωση, θα πρέπει να δεις να προστατεύσεις και τον κόσμο αυτό ο οποίος έχασε τις περιουσίες του στα κατεχόμενα, να στηρίξεις και την αντοχή του κόσμου. Δεν φτάνει απλώς να αντέξεις ως κυβέρνηση, πρέπει να αντέξει και ο κόσμος και να διεκδικούμε όλοι μαζί. Δεν υπάρχει αυτό το όλοι μαζί, υπάρχει έτσι μία αβέβαιη πολιτική, και ο κόσμος συνεχίζει να προσπαθεί να εξαργυρώσει σε ένα προσωπικό επίπεδο κάποια πλεονεκτήματα για να αντέξει οικονομικά, να ξεπουλήσει τις περιουσίες του στα κατεχόμενα. Απαράδεκτο αυτό, και συνεχίζεται. Η κυβέρνηση θα έπρεπε να λειτουργήσει και σε αυτό το επίπεδο, ενισχύοντας τους ανθρώπους αυτούς. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.